στην τελική ευθεία είδαμε να συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και όπως έλεγε εδώ και μέρες Σοφία, ο Κώστας Καραμανλής είναι τελικά υποψηφίος. Ναι, Ματίνα, γιατί θα πρέπει να σου πω αν και υπήρξε προβληματισμό για το αν θα πρέπει ε, να είναι τελικά υποψήφιο ο Κώστα Καραμανλής, ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε ληφθεί η απόφαση ότι ο πρώην Υπουργό Μεταφορών θα είναι εκ νέου υποψήφιο στι ΣΕΡΕΣ. Από το λαό των ΣΕΡΟΝ, άλλωστε, θα κρυθεί και το αν θα, για το αν θα είναι πια εκ νέου βουλευτής μετά τις εκλογές α, της, α, του Μαΐου. Θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα μίλησε για αυτό το θέμα, το είδαμε και στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε, στην α, Νεφέλη ΜΕΓ, λέγοντας ότι άλλο είναι κάποιος να είναι υπουργός και άλλο βουλευτή, τον υπουργό τον ορίζω και τον τοποθετώ, εγώ, είπε χαρακτηριστικά. Ο βουλευτή όμω επιλέγεται και εκλέγεται από το λαό. Έτσι λοιπόν, στην κρίση του λαού θα τεθεί και ο Κώστας Καραμαλής, έχοντα αυτό το τραύμα ε, της, ε, του, του δυστυχήματο των τεμπών, του οποίο έφερε και την πολιτική ευθύνη.